Ολλανδία λοιπόν καταφέρουν, αλλά σε καμιά περίπτωση τελικώς της παρεμβάσεως. Ντάριο Σίμιτς, ενώ και στην αρχική δεκάδα ο προπονητής τους κατάφερε, έφτασε μέχρι εδώ. Με μοναδικό παθή να απομακρύνει την μπάλα ο Σταμ πίσω και out από την και από γερμανό φίλαθλο στη Λανς Κου. Ξαναβλέπουμε εδώ την Μπέρκαμ. Η σέντρα, η κεφαλιά από την κεφαλιά του είναι σε θέση offside, push hitting και ξανά ο Μπέρκαμ. Πάντα με την μπάλα. Κλάιβερ με σπεροχή. Μια καλή ευκαιρία με τα προσπάθεια. Το γύρισμα του σώματος. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Κλάιβερ. Μεγάλη ευκαιρία για την Ολλανδία να ανοίξει. Κόκου. Έχω την εντύπωση. Όχι, σωστή απόφαση του διαιτητή. Παραγουάη. Δίνει φέλεστη το φάουλ. Η μπάλα. Γιόγκ. Το δοκάρι. Του Λάντ. Μπορεί να είναι και ο ταχύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Είναι μπροστά το Σταμ. Πήμα θα λέγαμε που ξεκίνησε. Από τον Ζιντεύσκι υπέροχη προσπίση. Γύρισε το σώμα με αυτόν τον τρόπο που ξαναβλέπουμε. Ένα παλιά άνοιγμα προς τα αριστερά. Ο Προσινεύσκι που ήταν εφές. Το φύλακα της Ολλανδίας, το Φάντεσαρ. Μπουρ, τελικά ο Ζέντορφ, το άνοιγμα, το σουτ. Ωραία εκτέλεση του φάουλ της Ολλανδίας εδώ. Στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ντράτ. Βιμ Γιόγκ, πρωτοφύλακα της Κροατίας. Σόλντο προ του Κλάιβερ και ο Μπόμπαν σε θέση ο Σαβόρ Σούκερ. Ήταν στην ομάδα μου ότι έπρεπε οι Γάλλοι να... με αυτό το θέμα και όχι με στην πρώτη συμμετοχή της. Ήταν μεγάλος coach με την Αϊτχόβεν όταν πήρε το 98. Ξανά εδώ. Για εδώ η μεγάλη ευκαιρία ο Κλάιβερτ και ο Λάντι. Του Κλάιβερτ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ευκαιρία που περνάει εκμετάλλευση για τους Ολλανδούς. Και το κόρνερ και η κεφαλιά των Κόκου. 5 χρόνια εδώ Κόκου κόβεν, αλλά... Ξαναβλέπουμε εδώ ελήφθηκε. Δείχνουν ότι από το Σεπτέμβρη θα παίζει και εδώ από την περιοχή της Κροατίας. Κυρίως η δεύτερη. Το φάλσο ξεγέλασε το Λάντιτς. Το πολύ εντυπωσιακό γκολ από... Και ο Ζεντέν κάνει τον Καμάτσο. Η επίσημη μετεωρολογία ήταν ότι δεν τα πει ότι έφυγε από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και οι Ισπανοί δημοσιογράφοι, τα βέβαια είναι για τα μάτια του κόσμου. Λάει μπάλα, είναι πια κεφαλιά ο Μπίλιτς. Ο κόσμος, σαν βλέπουμε εδώ. Μπάλα με την περιοχή, έκανε το σούτ, η μπάλα έφυγε out. Κάνει σούκερ με την περιοχή. Το σούτ και ένα της, του Ζάγκρεπ. Τον Φάντεσαρ. Διαιτητής στο φάουλ που έγινε πάνω στον Ντάβιτς. Κεφαλιά από τον Κλάιβερτ. Κλάιβερτ. Και πήγε στα χέρια του Λάντζιτς. Ψάχνει για στήριγμα. Ξανά εδώ. Σε επανάληψη. Τη φανέλα της Σαμπτόρια. Δεν έκανε και πολλά πράγματα. Παίχτης που φόρεσε ποτέ την φανέλα του. Που τη σταματάει και την καταβάζει στον χώρο υπέροχο. Μέχρι στιγμής. Έπαιξε στέλμες στην περιοχή των Κροατών. Όπου το και καταλήγει κόρνερ. Τελικά τον σταματάει ο Ζέντορ, τον σκόρερ. Στον Σούκερ το σούτ και το γκολ. Με τον Κρίστιαν Βιέρι τον Ιταλό, τον Αργεντινό. Με αυτό το γκολ που φέρνει τη σφραγίδα του. Το γκολ και ο Σούκερ σκόρερς με 6 γκολ. Γυρίζει με τον τρόπο του αυτή την... Δεν μπορεί ο Μπόμπαν, ο Σούκερ επαναφέρει. Ξαναβλέπουμε εδώ πόσο ψύχρεμα. Εδώ αριστερά η μπάλα. Προσπάθεια των Ολλανδών με τον Κλάιβερτ. Την μπάλα στο ξεμαρκάρι. Κλάιβερτ ενώ είχε την ευκαιρία να σταματήσει. Ζέντορ. Κάνε πιο εύκολα τα πράγματα για τον Κροάτη τερματοφύλακα τον Λάντι. Ο Μπέρκαμ τον Γιάρνι. Ένα εδώ. Την μονομαχία των Μπόμπαν. Δύο αρχηγών του μικρού τελικού. Ο Μπόμπαν το πλασάρι. Τον Ζέντορφ, η σέντρα μπλοκάρει ο Λαμέρος.
Κροάτης είναι μπροστά με 2-1. Φύλακας ο Λάτιτς. Ότι πίσω γίνεται η σέντρα, κεφαλιά από τον Κόκου. Επέδα. Παίζει στο Νου Κάμπο. Εδώ ο Φιλίπ Κόκου. Για το πρώτο ημίχρονο. Γιόγκ, Κόκου. Είναι out. Πάνε στα αποδυτήρια δύο ομάδες. Θα δώσω την απάντηση στο Μπλάζεβιτς. Ο Φέρμαρς. Εδώ με το νούμερο 14. Εδώ η προσπάθεια του Offermars εντυπωσιακή. Πήγε τον Μπίλιτς, πετάει προσπάθεια την μπάλα. Τον Μπίλιτς, ο Offermars ήταν σε πολύ επικίνδυνη θέση. Σουκέρ χάνει από τον... Εδώ Νταβόρ Σουκέρ, τώρα. Στην μπάλια για τον Κροατία. Τερματοφύλακα στην Κροατία. Κλάιβερτ προσπαθεί να βρει, σαν να βλέπουμε εδώ, του Στίματς με τον Μπέρκαμ. Στίματς. Με το ζεστάθεια του παίκτη Σαϊτχόβεν. Και βλέπουμε με το χέρι τραβάει τη φανέλα το Γιάννη. Κοφάουλ. Μιγιόγκ. Το 2-2 και να το 2, αλλά ο επόπτην Σέντορφ, που είναι Σέντορφ, Offermars το σουτ, ξανά εδώ το σουτ, ο Ντράζεν Λάντιτς, εδώ εκτελέσουν αυτό το πλάι το οποίο εκτελούν γρήγορα. Βλέπουμε εδώ το μαρκάρισμα του Στάνιτς, ήταν κοντά και ο Μπίλιτς. Σούκερ με την μπάλα, Σούκερ με την περιοχή των Ολλανδών, Σούκερ εκτελέσει το κόρνερ. Η σέντρα. Εκεί έχουμε κόρνερ. Εδώ η κεφαλιά. Λάντιτς περιμένει. Δεύτερο δοκάρι. Για τους Ολλανδούς. Προσπάθεια. Φαίνεται να έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Επειδή είναι πολύ δυνατός. Φάουλα από καθέναν από τους παίκτες του Μουντιάλ. Για τον Κλάιβερτ. Εδώ ξαναβλέπουμε. Φαν Χόιντοκ τελικά, η μπάλα στο Ολλανδόν. Τείχος, δεύτερο σουτ και τελικά πήρε τέλος και αυτή η ιστορία με την Τόρφ. Κλάιβερ, δεν υπάρχει offside. Για να δημιουργηθεί μια δύσκολη στιγμή. Και Προσινέτσκι στην εκτέλεση του φάουλ και ο φάουλ από τον Προσινέτσκι πετάγεται στην πορεία της μπάλας. Μοναδική ευκαιρία. Η σέντρα από τον παίκτη της Αϊτχόβεν, ο Κλάιβερ. Αυτή τη στιγμή έβαλε το πόδι τον Μπίλιτς, η κόντρα. Κόβει ο Στάνιτς, επιμένει ο... Εκτελέστη. Χωρίς καλές προϋποθέσεις, η μπάλα έφυγε out. Ξανά εδώ το μαρκάρισμα. Σούκερ που βρίσκεται στο έδαφος. Το σουτ και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο η Ολλανδή που out από το σουτ του Ζέντεν. Το άνοιγμα για τον Offermars, Offermars. Και στην Γαλλία εδώ, στην Αντ, δεκάδα της Κροατίας σε αυτό το Μουντιάλ. Με τη φανέλα της Βαλένθια. Κοιτάξτε τι έκανε αυτός ο παίκτης. Εδώ, Κλάιβερτ, υπέροχη προσπάθεια. Στο Ernest Happel της Βιέννης. Για του Κλάιβερτ. Μια υπέροχη προσπάθεια. Ασάνοβιτς. Στέλνει την μπάλα. Στα γαλλικά γήπεδα. Μετά την κεφαλιά του Κλάιβερτ. Δούμε εδώ τη μεγάλη προσπάθεια του Ολλανδούς και ο... Ξανά εδώ σε επανάληψη. Η απόδη τελευταία στιγμή, αυτή τη φορά από τον Ντράζεν Λάντιτς στο σουτ. Η σέντρα. Ξαναβλέπουμε εδώ. Φαν Χόιτογκ, η προσπάθεια. Βλάβιτς που αποφεύγει τον Σταμ. Βλάβιτς που διέσαι μέσα στο Βελιγράδι.
της Δυναμό Ζάγκρεπ. Εδώ. Σούκερ. Ντούμαν τη σέντρα. Λάντιτ. Ξανά εδώ. Η επιτυχημένη επέμβαση. Κερδίζει 2-1 την Ολλανδία.